Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Δημοτικό Γήπεδο Καμαρίου. Εδώ που στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας η Θύελλα Καμαρίου υποδέχεται τον Πανθηραϊκό στο ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς πρόκειται για τις δύο ομάδες της Σαντορίνης. Πάμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον φιλοξενούμενο Πανθηραϊκό, ο Γιάννης Ηλεβίστας παρατάσει τους Διαμαντή, Τσίγκρο, Μπιρμπίλη, Παλιγιώργο, Κόντι, Μάνιας, Μπουρούς, Λαμπρόπουλος, Πέκα, Ντούμος και Λούκας. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι Χουζούρης, Κεσίδης, Κωνσταντίνοφ, Γαϊδαρτζής, Ζοντός, Πολυκρέτης και Αγοραστός. Για την γηπεδούχο Θύελλα, ο Κώστας Μιχάλης έχει επιλέξει τους Ανδριόλα, Σπανό, Γελαδάρη, Μαντούση, Ρέτζο, Φίλων, Ερίκο, Σιμιτσί, Ζανελάρη, Αργυρίου και Μάκο. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι Μαυρομάτης, Καψάλης, Γιάννης, Τσουκαλάς, Κλιγκόπουλος, Άργυρος και Δαβιλάς. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Γιαννόπουλος του Συνδέσμου Μεσσηνίας, με πρώτο βοηθό τον κύριο Πασπάτη του Συνδέσμου Σάμου και δεύτερο βοηθό τον κύριο Χλέμπο Γιάννη του Συνδέσμου Φωκίδας. Ένα παιχνίδι που είναι άλλη μια συμπαραγωγή του Volcano TV και του sportkiklades.gr, τα δύο μέσα σε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σε όλα τα αθλήματα βέβαια τα δύο μέσα δίνουν το παρόν και σας μεταφέρουν ήχο και εικόνα από τα γήπεδα των Κυκλάδων και όχι μόνο. Στην μετάδοση ο Αντώνης Κοραής με τον Σπύρο Μάκαρη στο σχόλιο και τον Ρίζο Μητυλινέο στην του κάμερα πρώτου γύρου που έγινε τον Νοέμβριο στον τεμπούτο του Γιάννη Ηλεβίστα στον πάγκο του Πανθηραϊκού. 2-2. Η ομάδα του Πανθηραϊκού προηγήθηκε δύο φορές με τον Μάνιας και τον Γαϊδαρτζή. Δύο φορές ισοφάρισε η ομάδα της Θύελλας με τον Μάριο Αργυρίου. Δύο ομάδες τώρα δίνουν τον καθιερωμένο όρκο νίκης. Σε ένα γήπεδο που όπως είπαμε συνεχίζει να έρχεται κόσμος. Πολλές αλλαγές για τις δύο ομάδες. Βλέπουμε για τον Πανθηραϊκό ότι δεν είναι στην βασική ενδεκάδα ο Δημήτρης Γαϊδαρτζής, ενώ ο Χρήστος Λιγνός συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και απουσιάζει. Πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή Γιαννόπουλο. Ντούμος με το κεφάλι, ωραία ο Μάνιας, θα περάσει για τον Κόντι. Ο Ρέτζο τρέχει για να τον προλάβει. Κόντι, η σέντρα στην περιοχή, η παλιά, τρομερή χαμένη ευκαιρία από τον Μπουρούς, μόνος του απέναντι στο τέρμα, δεν σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Εκτελεί ο Μάνιας στο δεύτερο δοκάρι, νέα ευκαιρία για τον Πανθηραϊκό. Ο Λούκας ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα, η μπάλα όμως πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι του Ανδριόλα. Μπιρμπίλη εύκολα θα διώξει με το κεφάλι Αργυρίου στον Σιμιτσί. Ένα σούτ του Σιμιτσί, καλό σούτ του Σιμιτσί. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Θύελλας Καμαρίου στο 13ο λεπτό του αγώνα. Ανδριόλας για τον Γελαδάρη. Ανδριόλας παραλίγο να έχουμε το γκολ από τον Ντούμο. Συνεχίζεται όμως η φάση, ο Ανδριόλας που πήγε να διώξει αυτή την ανύποπτη φάση. Ζανελάρη τώρα από την άλλη πλευρά, ένα σούτ του Ζανελάρη πάνω στην αγκαλιά του Διαμαντή. Άλλη μια καλή στιγμή για τον... Από την άλλη πλευρά η μπάλα για τον Σπανό, Ερίκος. Η σέντρα του Ερίκου για το κεφάλι του Αργυρίου. Μεγάλη ευκαιρία για την Θύελλα Καμαρίου από αυτή την σέντρα του Ερίκου από δεξιά. Ανενόχλητος ο Μάριος Αργυρίου πιάνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Διαμαντή. Η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο. Γιώργος. Λούκας. Έβαλε την κόντρα ο Μάκο. Ερίκος. Το σούτ από τον Ερίκο. Περνάει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Διαμαντή, αυτό το σούτ του Ερίκου. Ο Μάνιας, έχει χώρο ο Μάνιας, θα κάνει την παλιά για τον Μπουρούς. Θα διώξει ο Ανδριόλας με το
το σούτ του Μάνιας, καθώς ο Ανδριόλας ήταν εκτός τέρματος. Με το κεφάλι ο Σπανός θα διώξει πάνω στην γραμμή αυτό το σούτ του Μάνιας. Από τη μία όσο και από την άλλη ομάδα να σκοράρει, ο Παθηναϊκός είναι πιο επικίνδυνος να τώρα με αυτή τη φάση. Το σούτ του Μάνιας που μπλόκαρε ο Ανδριόλας. Τέτοιες φάσεις έχουμε δει αρκετές βέβαια στο πρώτο μέρος, επικίνδυνες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα λεπτομέρειας και στιγμής ποια ομάδα θα ανοίξει το σκορ, καθώς βλέπουμε ότι όταν επιτίθενται δύο ομάδες τα πάντα κρίνονται σε λεπτομέρειες. Με ένα ατομικό λάθος μπορεί να μπει κάποιο τέρμα. Το είδαμε και στην προηγούμενη φάση με την έξοδο του Ανδριόλα και το διώξιμο που παραλίγο ο Μάνιας να σκοράρει. Να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Γιαννόπουλος. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής Γιαννόπουλος, Θύελλα Καμαρίου, Πανθηραϊκός, 0-0 για τον Μάκο. Μάκο από αριστερά, θα μπει στην περιοχή ο Μάκο, τώρα θα κάνει την σέντρα, θα γυρίσει την μπάλα με τα πόδια ο Διαμαντής, δεν έχει τελειώσει η φάση, ένα σούτ από τον Ερίκο με τον πάλι Γιώργο να διώχνει μακριά σε πλάγιο την μπάλα. Αριστερά για τον Ζανελάρη. Ζανελάρη θέλει να περάσει τον Πέκα. Θα καταφέρει να σεντράρει μέσα στην περιοχή ο Αργυρίου. Αλλά μένει μπαλά όμως στην περιοχή. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ένα σούτ τώρα πάνω από τα δοκάρια του Διαμαντή. Αυτό το σούτ του Μάκο. Μάκο από αριστερά θα βρει τον Ζανελάρη μέσα στην περιοχή. Δεν θα καταφέρει όμως να σουτάρει, διαμαρτύρεται τώρα για κάποιο χέρι μάλλον πάνω στον Λαμπρόπουλο. Σιμιτσί σε ένα σουτ, καλό το σουτ του Σιμιτσί έξω από την περιοχή. Περνάει έξω από το αριστερό δοκάρι του Διαμαντή. Έτζο και Μαντούσης έχουν περάσει και αυτοί στην περιοχή. Σφυρίζει ο Γιαννόπουλος, εκτελεί τώρα ο Ερίκος. Περνάει από όλους η μπάλα. Εντυπωσιακά ο Διαμαντής θα πέσει εκεί και θα μπλοκάρει. Ανεκμετάλλευτο. Γελαδάρης, ο Γιαννής, φίλων ένα σούτ, πολύ καλό το σούτ, εντυπωσιακά θα διώξει ο Διαμαντής σε κόρνερ, πλάγιο μάλλον, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο από αυτό το σούτ του Φίλωνα που έδιωξε εντυπωσιακά ο Διαμαντής σε πλάγιο, εκτινάχθηκε ο γκολκίπερ της ομάδας του Πανθηραϊκού. Πολύ ωραία, θα αλλάξει από την άλλη πλευρά για τον Ζανελάρη. Ζανελάρη θα περάσει τον Μπιρμπίλη, το τάκλιν από τον πάλι Γιώργο και κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση στον πάλι Γιώργο στο 92ο λεπτό. Ξεσηκώνονται οι φίλοι του Πανθηραϊκού για αυτή την κίτρινη κάρτα στον πάλι Γιώργο. Τώρα στις καθυστερήσεις, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σφυρίζει ο Γιαννόπουλος, εκτελεί ο Ερίκος. Η κεφαλιά από τον Μαντούση και η Θύελλα ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Μαντούση. Κάνει το 1-0 στο 93ο λεπτό από την εκτέλεση φάουλ του Ερίκου. Ο Μαντούσης σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Ηλία Διαμαντή, κάνοντας το Θύελλα Καμαρίου Πανθηραϊκός 1-0. Η ομάδα της Θύελλας που είναι μπροστά στο σκορ με λίγα λεπτά να απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θυμίζουμε, είμαστε στο 4ο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων. Διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του Πανθηραϊκού των καθυστερήσεων. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά ο Γιαννόπουλος, Θύελλα Καμαρίου, Πανθηραϊκός 1-0 με τον γκολ του Μαντούση στις καθυστερήσεις του αγώνα. Είναι το γκολ που δίνει τους 3 βαθμούς στην ομάδα του Καμαρίου. Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Θύελλας που φτάνει πλέον τους
20 βαθμούς. Μία νίκη, πραγματική ανάσα για την ομάδα του Κώστα Μιχάλη. Ο Πανθηραϊκός μένει στους 23. Πρώτη νίκη, πρώτη ήττα για τον Πανθηραϊκό, που με τον Γιάννη Σιλεβίστα στο τιμόνι της ήταν αίτητη για 10 παιχνίδια. Η Θύελλα, που οι ποδοσφαιριστές της Θύελλας που πηγαίνουν προς τον κόσμο της ομάδας για να πανηγυρίσουν αυτή την μεγάλη νίκη στο ντέρμπι εδώ της Σαντορίνης. Θυμίζουμε, ο Πανθηραϊκός ήταν αυτός που πριν λίγες μέρες είχε φύγει νικητής και με την πρόκριση για το κύπελο Κυκλάδων στο Πανθηραϊκό Θύελλα Καμαρίου, στο γήπεδο των Φυρών. Η Θύελλα σήμερα φεύγει με την χαρά της νίκης, μια σημαντική νίκη, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Πανθηραϊκού πηγαίνουν προς την κερκίδα και χειροκροτούν τους φίλους της ομάδας που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο.